εσύ σ' αγαπώ, μωρό μου σ' αφιερώνω. Σας αγαπώ, 2020 σας αγαπώ, καλή καλή χρονιά σε όλους σας, καλησπέρα σε όλους σας, εδώ είμαστε παρεούλα, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα, δεν αλλάζει τίποτα σε εμάς, όλα μένουν ίδια, απλά με έναν αέρα και μια διάθεση και ψυχολογία ανανέωσης, με στόχους, ακόμα περισσότερους στόχους να έχουμε θέσει όλοι μας όπως έχουμε κάνει εμείς, έτσι έχετε κάνει και εσείς, όπως έχετε κάνει εσείς, έχουμε κάνει και εμείς. Καλή, 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 όμορφη και δημιουργική χρονιά σε όλους σας. Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που έτσι την πρώτη εκπομπή του χρόνου, την ανοίγω εγώ φυσικά, τέλειο. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και το 2020, μία νέα δεκαετία ξεκινάει, ανοίγει για όλους μας, μία νέα δεκαετία και για μένα θα ανοίξει για τη ζωή μου σε λίγες ημέρες, σε λιγότερο από ένα μήνα από τώρα. Και δεν ξέρω παιδιά, αισθάνομαι ειλικρινά πάρα πολύ ευτυχισμένη και πάρα πολύ ευλογημένη που βρίσκομαι εδώ στην παρέα σας και είστε και εσείς εδώ στην παρεούλα μου. Θα δούμε έτσι, θα κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση φέτος, γιατί μια ανασκόπηση του 2019, καθώς συνέβησαν έτσι πολύ δυνατά γεγονότα σε όλους τους χώρους των ειδήσεων, το χώρο του αθλητισμού, της μόδας. Θα τα δούμε όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο, έτσι εδώ θα ξεκινήσουμε παρεούλα. Ωστόσο, επειδή μου το ζητήσατε από το τέλος της προηγούμενης χρονιάς και έτσι όσο έπαιζε το Final Four και ήταν στον αέρα, ο Γιάννης Λάφης θα είναι στην παρέα μου να τον γνωρίσουμε καλύτερα, ακόμα καλύτερα. Ένα πολυτάλαντο πλάσμα, ένα παιδί το οποίο ασχολείται με πολλά πολλά πράγματα την περίοδο αυτή. Σε δύο παραστάσεις είναι, στο άκρο εμφανίζεται. Έχει ένα δικό του μοναδικό ξεχωριστό τρόπο να παρουσιάζει τα πράγματα και θα τον γνωρίσουμε παρεούλα και θα μάθουμε ακόμα περισσότερα πράγματα γι' αυτόν, γιατί τον μάθετε μέσα από το Final Four. Ένα παιδί πολύ χαμογελαστό, έτσι όπως τον έχω δει τουλάχιστον τώρα. Πολύ πολύ χαμογελαστό. Μικρός, έχει κάνει πολλά πραγματάκια όμως για την ηλικία του και συνεχίζει και κάνει και θα μας απασχολήσει, οπότε περιμένω να δω τι ετοιμάζει και εκείνος πια για το 2020, που τον βρίσκουμε και ποια είναι τα όνειρά του, ποιοι είναι οι στόχοι του για τη χρονιά αυτή, αλλά και όχι μόνο. Όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο εδώ στην παρέα μου. Ωστόσο, σοφάκι μου, έχουμε φωτογραφίες ή βίντεο σε αυτά. Φωτογραφίες, πολύ ωραία. Θέλεις να ξεκινήσω? Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από τα πολύ σημαντικά έτσι, γεγονότα του 2019, γεγονότα που μας έτσι, απασχόλησαν και γεγονότα που μας καθήλωσαν μπροστά σε μία τηλεόραση, αλλά και στις οθόνες των κινητών μας και τα social media, και γεγονότα τα οποία έγιναν έτσι, ένα hashtag όπως Pray for Paris, αν θυμάμαι καλά, και το επόμενο που ήταν Pray for Amazon, και Pray for Paris, καθώς στις 15 Απριλίου, παιδιά, πραγματικά παγκόσμιο σοκ προκαλεί η πυρκαγιά στην Παναγία των Παρισίων. Σοκ και θλίψη, ορίστε. Προκάλεσε, ναι. Και θλίψη αυτή η τεράστια καταστροφή, η οποία υπέστη η Παναγία των Παρισίων. Έχω μπροστά μου και έτσι λίγο τα δεδομένα, καθώς πραγματικά ένα από τα σύμβολα της πόλης, αλλά και της ανθρωπότητας, παιδιά, έκαιγε ανεξέλεγκτη φωτιά στο Παρίσι, επειδή επί 8,5 ολόκληρες ώρες. Κανένας δεν μπορούσε να το πιστέψει αυτό, κανένας δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μπορεί να προκλήθηκε μάλλον τόσο μεγάλη ζημιά. Έγινε φυσικά viral αυτό στα social media με το που ξεκίνησε η φωτιά. Κατέρευσε ένα σημαντικό μέρος της στέγης του ναού και το γοτθικό βέλος, ενώ σοβαρές ζημιές επίσης υπέστη και το εσωτερικό του ναού, με αποτέλεσμα αρκετά κειμήλια να καταστραφούν. Έρχεται ο Δήμαρχος από την άλλη πλευρά, παιδιά, ο οποίος αποκάλεσε φυσικά την φωτιά τρομερή. Τώρα μένει να δούμε τι θα γίνει και πώς θα πραγματοποιηθεί πάλι η αναστήλωση αυτή του ναού. Υπήρχε μια επώνυμη ότι μπορεί να συνδέεται η φωτιά αυτή με τις εργασίες της ανακαίνησης που γινόταν στο κτίριο. Αισθάνομαι τυχερή γιατί είχα πάει λίγο πριν στο Παρίσι, νομίζω το Μάρτι είχα πάει, αν θυμάμαι καλά, και είχα καταφέρει και την είχα δει την Παναγία των Παρισίων και πραγματικά ήταν πολύ πολύ μεγάλη ζημιά για το παγκόσμιο πολιτισμό. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο γεγονός, ένα γεγονός το οποίο επίσης απασχόλησε πάρα πάρα πολύ και πάρα πολύ και
σημαντικό ρόλο παίζει και στην κλιματική αλλαγή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά φυσικά πολλά τέτοια αντίστοιχα γεγονότα. Ωστόσο, το συγκεκριμένο πήρε τεράστια έκταση, γιατί η συγκεκριμένη φωτιά πήρε τεράστια έκταση και μιλάμε για τις φλόγες στον Αμαζόνιο, καθώς όλος ο πλανήτης, παιδιά, παρακολουθούσε σοκαρισμένος πραγματικά το μεγαλύτερο τροπικό δάσος του κόσμου να φλέγεται. Στη διάρκεια της ημέρας ο ήλιος, παιδιά, που είναι συνήθως τόσο δυνατός σε αυτά τα μέρη, σκοτίνιασε πραγματικά από τον καπνό αυτό τον κρίζο. Ο πρόεδρος της Βραζιλίας είχε δηλώσει πως η κυβέρνησή του δεν έχει τους πόρους για να καταπολεμήσει τις πυρκαγιές, εξού και το ότι ζητήθηκε βοήθεια από παντού. Να σας πω ότι σε ομιλία του που μεταδόθηκε ζωντανά από το Facebook, ο πρόεδρος είχε δηλώσει πως η κυβέρνηση διεξάγει έρευνες σχετικά με τις πυρκαγιές. Και θα τα διαβάσω λίγο αυτά, καθώς οι πυρκαγιές στο τροπικό δάσος αυξήθηκαν κατά 83% το 2019 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2018. Και την Υπηρεσία Παιδιάς Αστυνομικών Ερευνών της Βραζιλίας. Τώρα, η κυβερνητική υπηρεσία είχε καταγράψει 72.843 πυρκαγιές, το μεγαλύτερο αριθμό από το 2013, που άρχισαν να τηρούνται έτσι από τότε αρχεία. Τι να πω, ρε παιδιά. Ήταν εξίσου ένα πολύ 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 δυσάρεστο γεγονός. Η παγκόσμια οργή φυσικά εκφραζόταν μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξού και ένα από τα hashtag το οποίο ήταν pray for Amazonas, προσευχηθείτε για την Αμαζονία, και ήταν το κορυφαίο θέμα στο Twitter, ιδίως εκείνες τις ημέρες. Περιβαλλοντολόγοι για την ακρίβεια υποστήριζαν επίσης πως οι αγρότες, παιδιά, έβαζαν φωτιά στο δάσος για να μετατρέψουν τμήματα σε βοσκοτόπια. Ρε παιδί μου, μα είναι δυνατόν. Αλήθεια, θα μου πεις. Θα σου πω. Λοιπόν, ήταν ένα εξίσου σημαντικό γεγονός, το οποίο μας απασχόλησε πάρα πολύ μέσα στο 2019, ένα από τα πολύ δυνατά γεγονότα. Και θα φύγω από θα φύγω μάλλον από αυτά και θα πάω στο κομμάτι το κομμάτι του περιβάλλοντος, το κομμάτι του πολιτισμού και θα πάω στο κομμάτι της μόδας, καθώς η μόδα αποχαιρέτησε ένα ακόμα δυσάρεστο γεγονός, το ήθελα να πω πριν, καθώς η μόδα αποχαιρέτησε, παιδιά, έναν σχεδιαστή, τον πολύ πολύ μεγάλο σχεδιαστή, Καρλ Λάγκερφερντ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έτσι κάνουμε μια πολύ πολύ ωραία ανασκόπηση μέσα στο 2000, πολύ ωραία. Τέλος πάντων, σχετικό είναι αυτό. Τα πιο σημαντικά γεγονότα ουσιαστικά που μας απασχόλησαν μέσα στο 2019, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα ειδησιογραφικά tabloids, τις ειδήσεις γενικότερα, τις πιο δυνατές ειδήσεις. Είδαμε μέχρι στιγμής την φωτιά στην Παναγία των Παρισίων, είδαμε την φωτιά στον Αμαζόνιο, τη μεγάλη φωτιά αυτή στον Αμαζόνιο, αλλά και τον θάνατο του Καρλ Λάγκερφερντ, και θα συνεχίσω με έτσι δυνατά γεγονότα. Καθώς έχουμε την Γκρέτα Θάνμπεργκ, η οποία είναι αυτή η 16χρονη που έκανε ουσιαστικά όλο τον πλανήτη να μιλάει για εκείνη, καθώς είναι μια ακτιβίστρια, είναι αυτή που βλέπετε στη φωτογραφία, με έναν ανατριχιαστικό λόγο στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, όπου καταδίκασε την αλληγορία των ηγετών της διεθνούς κοινότητας και φυσικά ζήτησε να λάβουν αποφασιστικά μέτρα στη μάχη εναντίον της κλιματικής αλλαγής και ταρακούνησε μικρούς και μεγάλους. Και όντως είναι μια πραγματικότητα αυτή. Η Τούμπερκ, η οποία είχε λάβει, παιδιά, σημαντικά βραβεία και τιμές για τον ακτιβισμό της σε τόσο μικρή ηλικία. Τον Μάρτιο του 2019, τρία μέλη της Νορβηγικής Βουλής και δύο της Σουηδικής Βουλής την πρότειναν για βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Και τον Μάιο του 2019 έγινε πρωτοσέλιδο του περιοδικού Times με ένα παγκόσμιο μήνυμα και για την έκκληση. Χριστέ μου, εσύ γιατί γουργουρίζεις τόσο πολύ? Για την έκκληση σχετικά με την υπερθέρμανση του πλανήτη. Όλα είναι λάθος, είπε. Θα το διαβάσω αυτό. Όλα είναι λάθος. Δεν έπρεπε να είμαι εδώ. Έπρεπε να βρίσκομαι στο σχολείο μου, στην άλλη πλευρά του αθλητικού σημείου, η 16χρονη, με τη φωνή της να σπάει από την ένταση. Αλλά πάντα δυνατή. Πώς τολμάτε, μου κλέψετε τα όνειρά μου και την παιδική ηλικία μου με τα κενά λόγια σας. Ο κόσμος υποφέρει, πεθαίνει. Ολόκληρα οικοσυστήματα καταραίουν. Βρισκόμαστε στις αρχές του μαζικού αφανισμού και εσείς για το μόνο που μιλάτε είναι για τα χρήματα, για τα παραμύθια μιας αέναης οικονομικής ανάπτυξης. Πώς τολμάτε, είπε χαρακτηριστικά αυτή η μικρή 16χρονη. Δεν χρειάστηκαν πολλά, αλλά κρεμαστήκαμε όλοι από τα χείλη της και τόσα λίγα πράγματα. Με ένα ασπρόμαυρο outfit,
τύπου Σανέλ. Μέχρι και η υπεύθυνη της εκδήλωσης, να την απομακρύνουν. Η Gigi Hadid που συμμετείχε στο show, παρακαλώ πάρα πολύ, πήρε την κατάσταση στα χέρια της και όπως ήταν φυσικό, οι φωτογράφοι την απαθανάτησαν μαζί και η στιγμή έγινε viral. Εντάξει. Τέλειο. Τέλειο. Ήταν από τα πιο ωραία σκηνικά. Η αγαπημένη Virginie, δεν ξέρω πώς λέγεται ακριβώς, να την προφέρω σωστά, γιατί δεν γνωρίζω γαλλικά, δεν είμαι γαλλομαθής, γερμανομαθής ούσα. Λοιπόν, και είναι τέλειο γιατί που φόρεσε την απομίμηση, τη Σανέλ απομίμηση, μέχρι να καταλάβουν και να συνειδητοποιήσουν όλοι τι έγινε, είχαν λίγο χάσει τα αυγά και τα πασχάλια και η Gigi φυσικά το πήρε όλο πάνω της, γιατί μπορεί. Λοιπόν, πάμε και στην τελευταία είδηση, καθώς ήρθε και το μωρό που όλοι περιμέναμε. Το μωρό αυτό εδώ το υπέροχο, κοίτα το όμως, δεν μπορώ. Το βασιλικό αυτό μωρό, πρίγκιπας Χάρι και Μέγαν Μάρκελ, που υποδέχτηκαν παιδιά το πρώτο τους παιδί στις 6 Μαΐου. Ο Άρτι Χάρισον είναι εδώ που τον είδατε και στη φωτογραφία. Είναι αυτή τη στιγμή όπου 7ος σε σειρά διάδοχος του Βρετανικού θρόνου έρχεται στον κόσμο. Και η δούκισσα του Σάσεξ είπε στους δημοσιογράφους: είναι μαγικό και απίστευτο. Έχω τους δύο καλύτερους άντρες του κόσμου και είμαι ευτυχισμένη. Πολλά έχουν βγει για τη δούκισσα του Σάσεξ από τότε, για τη Μέγαν Μάρκελ, πόσο ιδιότροπη είναι. Τα αντίστοιχα λέγανε και για την Κέιτ Μίτλετον και θα πούνε και θα ξαναπούνε και θα ξαναπούνε και θα γράψουν και θα γραφτούν ταινίες, σειρές και. Έχει βγει για το Crown, άμα δεν το έχετε δει. Μπείτε να το δείτε, βγήκε και η επόμενη σεζόν. Δεν το έχω τελειώσει ακόμα. Παλεύω ωστόσο. Πιστεύω ότι μόλις τελειώσω με το αυτό θα το κάνω μέσα στη Σαββατοκύριακο που θα έχω ελεύθερα. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε σε ένα break. Πάμε να υποδεχτούμε τον Γιάννη Λάφη. Να τον γνωρίσουμε. Ελπίζω να μας κάνει, όχι ελπίζω, είμαι σίγουρη ότι θα μας κάνει πολύ όμορφο ποδαρικό, γιατί είναι ένα πολύ όμορφο αγόρι. Πολύ ταλαντούχο και θα μας φέρει έτσι εδώ πέρα το ταλέντο του μέσα στο πλατό. Θα μάθουμε πολλά για αυτόν, θα τον αγκαλιάσουμε εμείς εδώ πέρα. Όπως μας αγκαλιάζει και αυτός που μας κάνει την τιμή να είναι στην παρέα μας και θα δούμε τι είναι αυτό που σχεδιάζει, πώς του φάνηκε το Final Four και όλα αυτά που κάνει τώρα παράλληλα, πώς τα καταφέρνει ρε παιδί μου και τα βγάζει πέρα και τι είναι τα σχέδιά του, ποια είναι τα σχέδιά του για το 2020, τα όνειρά του. Τι ευχή έχει να μας δώσει για το 2020, όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο, αρκεί να μείνετε εδώ στην παρέα μου. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, παρεούλα φυσικά και το ζητήσατε και φυσικά έγινε πράξη, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, καθώς ο Γιάννης Λάφης είναι στην παρέα μου και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Το συζητάμε από πριν, με το που τελείωσε, έτσι λίγο πριν τελειώσει το Final Four το λέγαμε, αλλά τώρα είσαι εδώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ που είσαι στην παρέα μου και χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω. Εγώ ευχαριστώ. Χρόνια πολλά να πούμε. Χρόνια πολλά να πούμε. Καλή χρονιά να πούμε. Καλή χρονιά να πούμε. Μου κάνεις και ποδαρικό. Αμέ, με το δεξί. Με το δεξί. Και σε βρίσκουμε νομίζω σε μια από τις πιο δημιουργικές φάσεις. Τι να σου πω τώρα τη ζωή σου, γιατί είσαι και μικρός. Η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι πως θα ήταν πιο σωστό να το αναφέρουμε ως busy φάση. Ναι, είσαι λίγο busy. Είμαι λίγο busy, ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό σε πτωεί καθόλου. Καθόλου. Ίσα-ίσα μου αρέσει πάρα πολύ, με γεμίζει. Δεν μπορώ να κάθομαι στο σπίτι. Ναι. Ούτε λεπτό. Ανέκαθεν ήσουν έτσι. Ναι. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι όταν έμενα λίγο στο σπίτι, άρχιζε να με πιάνει μια ανασφάλεια. Ξέρει. Ότι δεν κατάθλιψη, ξέρει. Δεν μπορώ. Τώρα είμαι άχρηστο, δεν κάνω τίποτα. Από δικό μου είναι και αυτό, παιδιά. Πάει. Ναι. Εντάξει, βέβαια, είπαμε να το. Είπαμε να κάνει μια δουλειά και εσύ το έχει πάει στο άλλο άκρο. Θέλω κι άλλε. Δεν αστείευεσαι. Πού να προλάβεις, ρε άνθρωπε. Θα τα κάνω όλα, δεν ξέρω. Λοιπόν, κάτσε να σε πάω λίγο πίσω, να σε γνωρίσουμε λίγο, γιατί σε γνωρίσαμε έτσι λίγο καλύτερα μέσα από το Final Four. Mm-hmm. Ωστόσο, πριν από αυτό, εσύ ασχολία με τη μουσική έχεις πάρα πολλά χρόνια. Ναι, ξεκίνησα να παίζω πιάνο από το δημοτικό, mm-hmm. αρμόνιο βασικά. Ξεκίνησα, μετά πήγα πιάνο και τραγουδούσα και στο σύλλογο του οδείου που ήμουνα, οπότε άρχισε να μου μπαίνει το μικρόβιο. Ναι. Εκεί λες τώρα να είμαι προς τα δω. Γιατί στην αρχή ήμουν μουσικός μόνο. Μάλιστα. Και έτσι ξεκίνησα να τραγουδάω στο οδείο και να καταλαβαίνω ότι είμαι εκεί, είμαι για αυτό το χώρο. Και παράλληλα όμως δεν εγκατέλειψες, δηλαδή κανονικά σχολείο. Νοείται. Φροντιστήρια, σχολεία, γαλλικά, αγγλικά. Σχολή. Σχολή, ναι, πέρασα στο πανεπιστήμιο. Στη φιλολογία. Φιλολογία. Πω, παιδί μου, έδωσες πόνο, δεν αστειεύτηκες. Όχι, καθόλου. Και παρόλα αυτά, συνεχίζεις με το τραγούδι, mm-hmm. σωστά, αφού τελειώνεις το σχολείο. Αφού τελείωσα το σχολείο,
Και έδωσα τις Πανελλήνιες, mm-hmm. πήγα στο Fame Studio. Πήγα στο Fame Studio. Και εκεί πέρα κάναμε. Ήταν η πρώτη φορά που ασχολήθηκα ουσιαστικά επαγγελματικά με το τραγούδι. Mm-hmm. Και είδα πώς λειτουργούν τα πράγματα. Εκεί πέρα σε αυτή τη χρονιά έκανα μια ομάδα που ήμασταν 4 άτομα. Λεγόμασταν Desicanto. Mm-hmm. Και τραγουδούσαμε με την Ελένη Δήμου, την τραγουδίστρια, 2 χρονιές. Μετά συνέχισα εγώ μόνος μου μαζί της. Πολύ ωραίο αυτό. Κάπως έτσι ξεκίνησε δηλαδή το να τραγουδάω πιο επαγγελματικά. Η πρώτη σου, ας πούμε, συνεργασία ναι. ήταν έτσι λίγο δυνατή, ας πούμε. Ναι, ήταν δυνατή. Με την Ελένη Δήμου. Και να σε ρωτήσω κάτι, πώς προέκυψε το Final Four? Το Final Four, κοίταξε, πάντα ήμουνα λίγο με τα παιχνίδια, ξέρεις, τώρα να πάω, να μην πάω. Πήγαιναν οι φίλοι μου, τους έβλεπα, τους καμάρωνα, ναι. Α, έχεις και φίλους δηλαδή που έχουν πάει. Αμέ. Άντε. Την Κασιανή την Τάλια, ας πούμε, που ήμασταν mm-hmm. και μπάντα μαζί, είχε πάει στο X Factor. Τώρα, εγώ το φοβόμουν σε εισαγωγικά. Δεν ήξερα ναι. πότε είμαι έτοιμος να το κάνω αυτό. Φοβόσουν την έκθεση σε τόσο κόσμο. Ναι. Σκεφτόμουν το ότι. Την κριτική ενδεχομένως. Τι έχω να δείξω στον κόσμο τώρα, ρε παιδί μου. Είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω όλο αυτό που λέγεται τηλεόραση, mm-hmm. όλες τις κριτικές, όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω να είμαι όριμος να το κάνω αυτό το πράγμα. Και θεώρησα φέτος, επειδή ήταν και ένα καινούριο project, δεν ήταν ένα X Factor Voice που τα έχουμε δει. Λέω, ωραία, θα πάω στο The Final Four. Το είχα δει και από το εξωτερικό, μου άρεσε κιόλας έτσι όπως γινόντουσα. Άρα παρακολουθούσες και εξωτερικό παιχνίδια τέτοια. Αμέ, μ' αρέσανε να τα παρακολουθώ. Και αυτό, λέω, ας το δοκιμάσουμε φέτος. Και πήγε καλά. Και πήγε πολύ καλά, δεν πήγε καλά, ναι. απλά καλά. Τι έχεις κρατήσει από το παιχνίδι? Έτσι τώρα που έχει περάσει και λίγος καιρός και λες, μου έχει μείνει ρε παιδί μου αυτό. Νομίζω ότι μπαίνοντας στο παιχνίδι και αρχίζα να παίζω ρε παιδί μου μέσα, συνειδητοποίησα ότι είναι ένα παιχνίδι για μένα. Δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ. Όλη η διαδικασία, όλο το στήσιμο, τα φώτα, το κοινό. Τι να σου πω, τι μου έχει μείνει, με ρώτησες mm-hmm. τώρα. Μου έχει μείνει. Η ένταση, ας πούμε, του παιχνιδιού σου έχει μείνει. Η ένταση του παιχνιδιού μου έχει μείνει, οι φωνές του κόσμου σε κάθε ψηφοφορία. Ναι. Όταν γινόταν battle και έπρεπε να ψηφίσει μετά ο κόσμος. Εκεί όλο το πλατό φώναζε Γιάννης Λάχης, Γιάννης Λάχης, Γιάννης Λάχης. Εντάξει, ήταν ένα από τα πράγματα που μου έχουν μείνει. Μάλιστα. Και με τους κριτές ποια είναι η σχέση σου? Με τους κριτές είχα μια άψογη σχέση. Ναι. Με την Ελένη τη Φουρέιρα είχα περισσότερη επικοινωνία. Δηλαδή, μόλις μπήκα στο παιχνίδι, ήταν αυτή που είδα, λόκαρα το βλέμμα μου. Εντάξει, λογικό. Τελείως. Είναι η Ελένη Φουρέιρα, με κοιτάει. Λογικό. Εννοείται. Είχαμε συναντηθεί βέβαια και από Eurovision που είχα πάει. Okay. Ήταν τη χρονιά που είχε πάει με το Fuego, εγώ είχα πάει με την Γιάννα Τερζή. Μπράβο, ναι. Και είχαμε γνωριστεί τότε κάπως, αλλά εντάξει δεν είχαμε κάτι να μιλήσουμε. Οπότε έχεις κρατήσει επαφές καθόλου? Αμέ. Ναι. Αμέ, απλά τώρα κάνει tour, είναι στο εξωτερικό. Και εσύ κάνεις τα δικά σου tour εδώ στην Αθήνα βέβαια. Εγώ κάνω και εδώ. Αυτά, έτσι. Αμέ, τρέχω εδώ στην Αθήνα κάνω tour. Καταρχάς να πούμε ότι είσαι σε 2 παραστάσεις, mm-hmm. είσαι στο Hairspray. Είμαι στο Hairspray, της Θέμης Μαρσέλου σκηνοθεσία και Άννα Θανασιάδη mm-hmm. χορογραφίες. Και είμαι και στο Κεραμιδοτρέχαλο, που είναι της Άλκη Ζέη έργο και το σκηνοθετεί ο Μάρκος Εφερλής. Παιδικό. Παιδικό έργο είναι, είμαστε κάθε Κυριακή στο Θέατρο Περοκέ. Mm-hmm. Και εκεί πέρα εγώ με τον Μάρκο είμαστε οι συμπροταγωνιστές, ας πούμε. Εγώ είμαι ένα παιδάκι που μένω μόνος μου στο σπίτι και οι γονείς μου δουλεύουν πάρα πολύ και έχω παράπονα, ξέρω εγώ και αυτά. Και έτσι επινοώ έναν φανταστικό φίλο που είναι ο Κεραμιδοτρέχαλος και τον παίζει ο Μάρκος Εφερλής. Το θέατρο πώς έχει προκύψει, δηλαδή, γιατί είναι θέατρο, το Hairspray είναι musical. Ναι. Το δέχομαι, το καταλαβαίνω. Είχες και με την υποκριτική σχέση. Θα σου πω, στο σχολείο. Mm-hmm. Πέρα από τα μουσικός και τραγουδούσα και σε χοροδίες και σε τέτοια, ήμουνα και στις θεατρικές παραστάσεις του σχολείου. Με ενδιέφερε δηλαδή και αυτό το κομμάτι. Αλλά δεν ήξερα πώς θα ανοίξει η πόρτα, πώς θα γίνει και όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, όταν συμμετείχα στο Mamma Mia, ήταν η πρώτη μου παράσταση, το musical αυτό, με πρότεινε ένας φίλος μου, mm-hmm. γιατί είχε φύγει ένα παιδί τότε από την παράσταση και λένε ψάχνουμε την καταστάτη. Και σε πρότεινα. Λέω, πάμε. Άντε να δούμε τι έχουμε να χάσουμε.
Και έτσι πήγα, έκανα οντισιόν, με πήρανε και ξεκίνησε αυτό το μονοπάτι. Οπότε αυτό είναι κάπως ότι το ένα φέρνει και το άλλο, ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις κιόλας. Ο ένας μιλάει για τον άλλον, έτσι πάει. Αλυσιδωτά. Πώς σου φαίνεται όμως αυτός ο χώρος? Γιατί το τραγουδιστικό κομμάτι είναι κάτι τελείως ξεχωριστό και τελείως διαφορετικό από το κομμάτι του musical. Δηλαδή, και απαιτεί ακόμη, ναι, περισσότερη συγκέντρωση, προσήλωση. Είναι διαφορετικά. Δουλειά. Δηλαδή ουσιαστικά εμπεριέχει το ένα τ' άλλο. Βέβαια. Το musical είναι χορός, τραγούδι και υποκριτική. Που είναι και τα τρία πράγματα που μου αρέσουν. Ναι. Και το τραγούδι, κοίταξε να δεις, αυτό που παρουσιάζω κι εγώ έχει λίγο απ' όλα. Δηλαδή, άμα είδες και στο show, mm-hmm, και χορεύω και τραγουδάω, ναι, και μ' αρέσει να ασχολούμαι και με μια θεατρική πτυχή του όλου performance, πάντα στις εμφανίσεις μου. Κρατάω λίγο αυτό, πάω σε ένα σύντομο break, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με το Γιάννη Λαύ στην παρέα μου, γιατί έχουν πει τα μισά από αυτά που κάνει μέχρι στιγμής. Θέλω να δω ότι έχει ένα σχέδιο έτσι μέσα στο 2020, θα μιλήσουμε και για το μαγαζί, αλλά όλα αυτά μόλις επιστρέψουμε. Πατήστε μου λίγο το κουμπί, να πάμε στο break. Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε παρέα με τον Γιάννη Λάφη και έτσι συζητάμε όλα του τα σχέδια. Όσοι ήμασταν στο break, λέγαμε και άλλα διάφορα, δεν σας αφορούν εσάς όμως, θα τα μάθετε στην πορεία μέσα στο 2020, καθώς πλέον το ξεκινήσαμε, το περπατάμε ρε αδερφέ. Και θέλω να μου πεις, είχαμε μείνει στο κομμάτι των παραστάσεων, είχαμε μείνει στο θεατρικό κομμάτι. Mm-hmm. Είσαι και στο Άκρο επίσης, με Δέσποινα Βανδύ, Νίνο και Γιώργο Παπαδόπουλο. Όπου κάνουν και εκεί κάτι λίγο πιο θεατρικό φέτος. Ω, καλά. Άμα έρθεις θα το δεις. Πίστεψε, έχω δει πάρα πολλά και έχω ακούσει πάρα πολλά. Αλήθεια. Ναι, βλέπουμε και φωτογραφίες. Θέλω πολύ να έρθω. Ναι, γενικά είμαστε κάθε Παρασκευή Σάββατο, mm-hmm, να πούμε. Βγαίνω εγώ με μια ομάδα παιδιών. Είμαστε 6 άτομα. Ναι. Μπορώ να πω τα ονόματα? Βέβαια. Είμαστε εγώ, η Κατερίνα Σούσουλα, η Ευγενία Λιάκου, η Ιουλίτα Μωσαΐδου, ο Μανώλης Θεοδωράκης και ο Χρήστος Νικολάου. Κατερίνα Σούσουλα, φανταστική, by the way. Συνέχιση. Κατερίνα Σούσουλα, υπέροχη, είναι και πρωταγωνιστρία στο Hairspray. Και κάνουμε ένα show που έχει κάτι από καμπαρέ, κάτι από circus, κάτι από The Greatest Showman. Ένα 35 λεπτό medley που λέμε pop κομμάτια και παλιά και καινούργια, σε ένα μπέρδεμα έτσι δικό μας. Αυτό και βγαίνει αρκετά εντυπωσιακό. Ο κύριος Σεγρεδάκης έχει φτιάξει τα κουστούμια. Mm-hmm. Ο Φωκάς Ευαγγελινός έχει κάνει τη σκηνοθεσία. Και αυτό. Μετά βγαίνουμε και στη Δέσποινα και την πλαισιώνουμε όλοι μαζί και κάνουμε εκεί κάτι ωραίες εικόνες και κάτι ωραία σχήματα. Η οποία Δέσποινα Βανδύ έχει κάνει και κινέτα στο κομμάτι του musical έτσι, τα τελευταία. Ναι, ήμασταν μαζί. Εγώ τη Δέσποινα την ξέρω από το Μαμά Μία. Από εκεί τη γνώρισα. Σωστά, έχεις δίκιο. Και ήμασταν 2 χρονιές ουσιαστικά μαζί. Σαν οικογένεια την έχω. Άρα, ναι, άρα είναι εξίσου οικείο και για σένα πολύ, αυτό το κομμάτι. Πολύ. Δηλαδή, μόλις με πήρε και μου έκανε την πρόταση για το Άκρο, λέω τέλεια. Τι άλλο καλύτερο. Και έχεις, εν τω μεταξύ, υπάρχει η μέρα που πέφτουν όλες οι παραστάσεις μαζί και το μαγαζί. Η αλήθεια είναι, ναι, αυτό είναι μια αλήθεια. Γιατί Παρασκευή, Σάββατο που έχω μαγαζί, mm-hmm, έχω και hairspray. Oh. Που σημαίνει ότι φεύγω από την παράσταση λίγο πριν την υπόκληση, φαντάσου, και τρέχω με το αμάξι μου και βγαίνω κατευθείαν στη σκηνή, στο Άκρο. Εντάξει, κοίτα. Εμένα μου αρέσουν αυτά, ξέρεις. Εννοείται. Μη σου τύχει κάτι μόνο στον δρόμο, αυτό είναι το θέμα. Ναι, εκεί έχουμε θεματάκι. Πρέπει να είσαι λίγο προσεκτικός προς αυτό το κομμάτι. Αλλά σε βλέπω ότι είσαι σε μια φάση, ρε παιδί μου. Μέχρι πότε θα πάνε οι παραστάσεις, ξέρεις καθόλου? Οι παραστάσεις θα πάνε μέχρι Απρίλη, μέχρι Πάσχα. Το Hairspray. Ναι. Και το Άκρο. Και η παιδική. Και η παιδική και το Άκρο, όλα. Όλα. Όπου δηλαδή, παιδιά, άμα τελειώσουν τον Απρίλιο, όλα κατάθλιψη ο Γιάννης. Δεν ξέρω, μετά μπορεί να δείξουν άλλα, ξέρω εγώ. Παρ' όλα αυτά, επειδή είμαστε στην αρχή του 2020, mm-hmm, θέλω να μου πεις τι φαντάζεσαι για τον εαυτό σου, ρε παιδί μου, γιατί είναι μια προσωπική επιτυχία αυτό και το παιχνίδι για σένα, mm-hmm, και όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα και τον είσαι σε 2 παραστάσεις και τον εμφανίζεσαι στο Άκρο δίπλα σε καταξιωμένους καλλιτέχνες και καταξιωμένους ηθοποιούς αντίστοιχα. Mm-hmm. Οπότε πλέον νομίζω ότι μπορείς να κάνεις εσύ και έτσι την στοχοθεσία σου, ας πούμε, και να πεις ότι μέσα στο 2020 θέλω να έχω το δικό μου κομμάτι, τη δική μου εταιρεία ενδεχομένως, mm-hmm, να συνεργάζομαι με κάποιους ανθρώπους. Πώς και σε τι φάση είσαι, σε φάση συζητήσεων, ας πούμε? Είμαι σε φάση συζητήσεων, mm-hmm, δισκογραφικά πράγματα. Έχω ένα κομμάτι έτοιμο. Κομμάτι δικό σου? Είναι, μου το έχουν γράψει οι Arcade. Δυνατή ομάδα, δεν αποτυχάνει ποτέ. Οπότε ανυπομονώ να τα ακούσετε. Είναι ένας στόχος μου αυτός για το 2020. Το έχει φτιάξει, το έχετε ντεμάρει, το έχετε κάνει όλα. Όλο είναι έτοιμο. Παραγωγή, mastering, mixing. Είναι όλα έτοιμο. Είναι πανέτοιμο. Άρα ουσιαστικά περιμένουμε να δούμε τώρα. Περιμένουμε το βίντεο κλιπ. Και από πού?
Που, ναι, και από πού, και από πού θα βγει. Τώρα, αυτός είναι ένας στόχος μου για το 2020. Είναι να βγάλω τα δικά μου κομμάτια, ναι. Όχι μόνο ένα. Θέλω να βγάλω κι άλλα. Mm-hmm. Να τα αγαπήσει ο κόσμος mm-hmm. και να μπορώ να κάνω τις δικές μου συναυλίες, τις δικές μου εμφανίσεις, με τη δική μου αισθητική, με το δικό μου κόνσεπτ. Και ποια να γίνω... είναι η δική σου αισθητική? Ποια είναι η δική δηλαδή, μου αισθητική? Ναι, δηλαδή, ποιο είναι το δικό σου κόνσεπτ και σε τι μονοπάτια σκέφτεσαι ότι θες να κινηθείς? Μ' αρέσει πάρα πολύ το show σε mm-hmm. ένα performance. Έχω την pop κουλτούρα, mm-hmm. που είναι κάτι το οποίο παρουσίασα και στο show και στο Final Four όσο μπόρεσα. Περιλαμβάνει το χορό όλο αυτό που προσπαθώ να κάνω και περιλαμβάνει και τα ιδιαίτερα κουστούμια. Ναι. Που μου αρέσουν πάρα πολύ στη σκηνή. Άρα είναι κάτι που θες να το εντάξεις μέσα στην... Ναι. Είναι κάτι το οποίο μου αρέσει να το βλέπω και το θαυμάζω. Πού είναι? Λοιπόν, αυτό είναι στο προσωπικό μου λογαριασμό στο YouTube. Ναι. Έχει κάνει τη σκηνοθεσία ο Γιώργος ο Γιαννίπας, ένας φίλος μου. Mm-hmm. Και τα εφέ τα έχει κάνει ο Καρόλος ο Προφύρης. Είναι φανταστικό. Ήταν δική σου ιδέα αυτό? Ήταν δική μου ιδέα μαζί, επειδή έχει και χορογραφία το κλίπ από ό,τι είδες, είναι μαζί με τον Πάνο το Μαλακό. Mm-hmm. Το στήσαμε έτσι κάπως μαζί. Θέλαμε λίγο να είναι. Επειδή το τραγούδι είναι το Θα σπάσω κούπες μαζί με το I can feel my face, που είναι λίγο. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Το δώσαμε έτσι να είναι λίγο πιο κουλό. Σαν, είναι σαν πάρα πολύ ωραίο. Είναι στο κανάλι σου στο YouTube. Είναι στο YouTube, ναι. Okay. Έχω και άλλα βίντεο στο YouTube, άμα θέλετε να δείτε. Γι' αυτό το λέμε, να μπείτε και να κάνετε όλα τα απαραίτητα subscribe και όλα τα σχετικά. Κλικάρετε, ναι. Φυσικά, κλικάρετε, καμπανάκι, κουδουνάκι, όλα αυτά. Στο YouTube και φαντάζομαι ότι από εδώ και πέρα έρχονται πολύ πολύ μεγάλα πράγματα, τα οποία θα υπάρχουν και μέσα στο κανάλι σου. Τα περιμένω. Και στο εύχομαι. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μου. Εγώ ευχαριστώ. Σε περιμένω, μπορεί να ανοίξαμε μαζί το 2020, mm-hmm. σε περιμένω όμως μέσα στο 2020. Ωραία. Με το τραγούδι. Θα έρθω εδώ να σε τραγουδήσω. Με το βίντεο κλιπ. Να έρθεις να το τραγουδήσεις. Με το βίντεο κλιπ. Και με ό,τι καινούριο θα έρθει, γιατί θα έρθουν πολλά καινούργια και είμαι σίγουρη γι' αυτό. Mm-hmm. Και αλήθεια, σου εύχομαι καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχουμε. Δημιουργική, με υγεία πάνω απ' όλα. Και αυτό που λέω εγώ, ξέρεις ποιο είναι? Ποιο? Και με πολύ αστερόσκονη. Και με πολύ αστερόσκονη. Ωραία, το ακούω αυτό, μ' αρέσει. Αυτή η αστερόσκονη. Και σου την επιστρέφω όλη πίσω. Και δεν ξέρω, αλήθεια, όλα σου τα όνειρα να γίνουν πραγματικότητα, δεν ας πούμε στο 2020, αλλά θα σου πω γενικότερα. Γενικότερα. Αλλά είσαι σε πολύ καλό δρόμο από ό,τι καταλαβαίνω. Είμαι σε καλό δρόμο. Ένα όνειρό μου έγινε πραγματικότητα φέτος, που ήταν η μεταγλώτηση στο Lion King, την ναι. ταινία, που έκανα τον Σίμπα. Εσύ έκανες τον Σίμπα. Εγώ έκανα τον Σίμπα. Έλα, θα τρελαθώ. Και είναι το θέλω από παιδάκι. Δηλαδή, είναι η αγαπημένη μου ταινία από παιδάκι και έκανα οντισιόν, με έκρινε η Disney. Το ξέρω, είναι πολύ δύσκολο να περάσει. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο να περάσει από αυτό. Δεν σου περιγράφω το πώς ήμουν. Έκανες το Σίμπα στη μικρή ή στη μεγάλη ηλικία? Στη μεγάλη ηλικία. Στη μεγάλη ηλικία. Εσύ ήσουνα? Εγώ ήμουνα. Θα τρελαθώ. Και την άλλα την έκανε η Εύα Τσάχρα, δεν η την Εύα έκανε. Τσάχρα, ναι. Τι ωραίο. Πώς είναι το κομμάτι της μεταγλώτησης? Ήταν πρωτόγνωρο για μένα, δεν το έχω ξανακάνει, οφείλω να ομολογήσω. Είναι αρκετά γοργό. Δηλαδή μπαίνεις μέσα και πάμε κατευθείαν. Αλλά ήταν τόσο ωραίο. Δηλαδή έβλεπες. Άκουγες τα τραγούδια και τους διαλόγους που ήξερες από μικρός και τα έλεγες εσύ τώρα. Και κάνεις και το τραγούδι. Και το τραγούδι. Εντάξει, παιδιά. Χακούνα ματάτα, ξέρεις. Έλα, σταμάτα, θα τρελαθώ. Τι υπέροχη φράση. Χακούνα ματάτα, δεν ξέρεις την πράξη. Σέγγιες, γιώστε και όλα αυτά. Σε παρακαλώ, έχω κάνει. Δοκτορά σε όλες τις ταινίες της Disney. Λοιπόν, μαζί με την αδερφή μου. Τέλος πάντων, πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Ξέρετε τι έχω ακούσει? Έχω ακούσει. Δεν θυμάμαι από κάποιον ηθοποιό το είχα ακούσει αυτό. Και πολύ πρόσφατα, μάλιστα, σε μια συνέντευξη που είχε δώσει, που είχαν πει εκεί στην Disney και στις μεταγλωτήσεις που κάνουμε, ότι εδώ στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ μπροστά στο κομμάτι των μεταγλωτήσεων. Και ότι μπαίνουμε, τα κάνουμε, φεύγουμε. Ενώ στο εξωτερικό κάνουν και 2 και 3 και 5 και 15 φορές. Ισχύει. Περνάνε πρώτα από. Εντάξει, είναι αυτό που στέλνουν πρώτα να τα εγκρίνουν οι ξένοι. Και μπορεί, άμα έχουν διορθώσει, να τα ξαναπάμε, ας πούμε. Εγώ δεν χρειάστηκε να πάω. Όχι, για την Ελλάδα λένε ότι είμαστε πολύ μπροστά πάντως. Το ενέκρινα. Μπράβο και γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε να έρθει και επόμενη μεταγλώτηση. Δεν ξέρω ποιο είναι το επόμενο. Η Μουλάν έρχεται νομίζω τώρα. Η Μουλάν, δεν ξέρω τι να κάνω στη Μουλάν. Ναι. Έχει πολλά, θα σου πω εγώ. Μπορεί να κάνει τη Μουλάν. Ναι. Το Μούσο. Το Μούσο, Χριστέ μου. Δεν είμαι πολύ καλά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Ό,τι επιθυμείς, αλήθεια.
Καλή χρονιά με πολύ πολύ αστερόσκονη. Έτσι θα σας χαιρετήσουμε κι εμείς και θα σας στείλουμε τη δική μας την αστερόσκονη. Φιλιά πολλά, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μου. Καλή χρονιά.